Φιλοξενούμαστε σήμερα στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, του κυρίου Αργύρη Πατακάκη, για να έχουμε μια συζήτηση μαζί του εφόλης της ύλης για όλα τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη Δράμα, με τον ομό της Δράμας. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας δεθήκατε στο γραφείο σας, κύριε Πατακάκη. Χαρά μας, και πιστεύω ότι η έγκαιρη και η έγκριτη ενημέρωση την οποία κάνετε παίζει σημαντικό ρόλο σε μια περίοδο που κάποιες αξίες παραμένουν διαχρονικά. Να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα που είναι ιδιαίτερος επίκαιρο, το θέμα του χιονοδρομικού κέντρου του Φαλακρού. Φέτος ξεκινά εγκαίρως τη λειτουργία του το χιονοδρομικού κέντρου του Φαλακρού, και το κυριότερο όλων είναι ότι ξεκινάει με γιορτή. Για πέστε μας όμως, πώς το καταφέρατε αυτό? Ήταν, από όσο τουλάχιστον γνωρίζω, ήταν μια αρκετά δύσκολη διαδικασία. Σπάσατε αυγά. Πιστεύω ότι ήταν μια απέτηση της κοινωνίας, ένα χιονοδρομικό κέντρο το οποίο έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, να λειτουργήσει, να φιλοξενήσει, αλλά και να συγκρατήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να χαρούν το βουνό και το χιόνι στην πατρίδα μας και όχι στις γειτονικές χώρες, κάτι το οποίο το έχουμε ιδιαίτερα μεγάλη ανάγκη. Άλλωστε, όπως γνωρίζετε, οι καιροί είναι πολύ δύσκολοι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν επενδύσει γύρω από το Φαλακρό περιμένουν με αγωνία να δουν μια προσπάθεια η οποία να έχει θετικά αποτελέσματα και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα μεγάλα οικονομικά ανοίγματα, αλλά και η προσπάθεια η επενδυτική την οποία έκαναν να έχει έστω και καθυστερημένα μια ανταπόκριση και ανταπόδοση για τον κόπο, την προσπάθεια και το έργο το οποίο έχουν κάνει. Δεν ήταν εύκολη η διαδικασία, γιατί από όσο τουλάχιστον γνωρίζω, γκρεμίστηκαν κάποιες παράγκες, ή μάλλον σηκώθηκαν οι παράγκες, και όλες εκείνες οι κατασκευές, οι οποίες ήταν, να πω παράνομες, να πω μη παράνομες, δεν ξέρω, πάντως ήταν κατασκευές οι οποίες δένανε με το τοπίο, με το όμορφο αυτό τοπίο του χιονοδρομικού. Ξεκινήσαμε πάνω σε μια υγιή βάση, παίρνοντας άδεια λειτουργίας, ολοκληρώνοντας όλες τις περιβαλλοντολογικές μελέτες, παίρνοντας σήμα πιστοποιημένο. Κάναμε όλη τη διαδικασία αυτή ώστε να γίνει η διοικητική αποβολή νόμιμα, για να μην υπάρχουν προβλήματα. Ενημερώσαμε έγκαιρα όλοι αυτοί οι οποίοι παράνομα ή παράτυπα είχαν εγκαταστήσει οτιδήποτε, ότι πρέπει ή να το απομακρύνουν ιδάλλως. Μετά από τις 30 μέρες θα το πάρουμε και θα το απομακρύνουμε εμείς με τα δικά μας μέσα. Και αυτό κάναμε, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι αυτή η αρρωστημένη κατάσταση μπορεί να διονύζεται. Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες εικόνες, οι λεγόμενες γκρίζες εικόνες της Δράμας. Και θέλω να περάσουμε γρήγορα σε αυτές, κύριε Πατακάκη. Το κυρίαρχο όλων, και το γνωρίζετε εσείς, είναι το θέμα της σύνδεσης της Δράμας. Έτσι, το μεγάλο θέμα, το θέμα το οποίο θεωρώ ότι ταλανίζει την κοινωνία της Δράμας από το 1974 και μετά, από τη μεταπολίτευση μέχρι τώρα. Καλείστε εσείς, ως νέος αντιπεριφερειάρχης, να βγάλετε τα κάστανα από τη φωτιά, να βγάλετε τα κάρβουνα από τη φωτιά. Πώς να το πω? Θα μπορέσετε να το καταφέρετε αυτό? Είναι νομίζω το πιο δύσκολο στοίχημα το οποίο παίζεται αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι έχουμε δικαίωμα και εμείς στην ανάπτυξη. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία και προεργασία. Έγιναν κοινωνοί των μεγάλων προβλημάτων με τον οδικό άξονα και η επίσκεψη του εξοχότατου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κυρίου Προκόπιου Παυλόπουλου, αλλά και στη συνάντηση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Πρωθυπουργό και με τους καθήλυνα αρμόδιους υπουργούς, αλλά και τη συνάντηση που είχαμε όλοι οι δήμαρχοι με τους βουλευτές του νομού στον υπουργό τον κύριο Σπύρτζη. Εκείνο όμως που παίζει σημαντικότατο ρόλο είναι ότι πήγαμε με επιχειρήματα, πήγαμε και παρουσιάσαμε ότι ο δρόμος αυτός, η σύνδεσή μας με την Εγνατία, έχει πολύ μεγάλη ωριμότητα. Ότι το 97% των μελετών έχουν ολοκληρωθεί, όχι με ευκολόγια, και με τις τεχνικές μας υπηρεσίες που έγινε μια πολύ σημαντική δουλειά, και με τον κύριο Σιδηρόπουλο, αλλά και με τον Δημήτρη τον Κυριαζίδη, ο οποίος είναι και πρόεδρος του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας, που με επιχειρήματα, με σοβαρότητα, αλλά και με τεχνικά τεκμηριωμένα επιχειρήματα παρουσιάζουμε το τι έχει γίνει. Πιστεύουμε ότι δικαιόμαστε να μπούμε και εμείς σε αυτή την ολοκλήρωση πλέον του δρόμου Δράμας Αμφίπολης και Δράμας Καβάλας.